Θα πάμε στα όμορφα κύθυρα, ναι, τα οποία έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα μονοπάτια τους. Να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννιώτη, είναι ο υπεύθυνος της τουριστικής προβολής του Δήμου Κυθύρων. Θεματικός τουρισμός είναι. Και τα μονοπάτια. Ακριβώς, τα μονοπάτια. Πάμε στον κύριο Γιαννιώτη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην αγαπημένη μας Κρήτη, τι κάνετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξένεια. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξένεια. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε εν αναμονή των επισκεπτών του Πάσχα. Ναι. Και πρέπει να πω ότι πάμε πολύ καλά. Αυτό είναι το ευχάριστο. Και ξέρετε, οι επισκέπτες που θα είμαστε στα Κύθυρα αυτή την περίοδο, εκτός του ότι θα ζήσουν πάρα πολύ ωραίες στιγμές στους ναούς των Κυθύρων, στους εξαιρετικούς ναούς των Κυθύρων, θα έχουν και μια εξαιρετική φύση που φέτος ειδικά είναι όνειρο, πραγματικά. Ξέρετε, χρώματα και υπέροχα λουλούδια. Συνδεθήκαμε πριν από λίγο με έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς τουριστικούς δήμους της Ελλάδας, το Δήμο Χερσονήσου. Η Ιωνή είναι θετική. Mm-hmm. Έχουν πιάσει την κατεύθυνση της αξιοποίησης του γαμήλιο τουρισμού, θεματικός τουρισμός. Αντίστοιχα και τα Κύθυρα στηρίζονται στις ομορφιές της φύσης, στα μονοπάτια, στα περιπατητικά μονοπάτια βέβαια και στις εκδηλώσεις που προκύπτουν μέσα από αυτές τις δραστηριότητες. Ακριβώς. Τα μονοπάτια των Κυθύρων, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα αυτά ξεκίνησαν, η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε γύρω στο 2005 με 2006 με κάποιους φίλους Ολλανδούς οι οποίοι ήταν στα Κύθυρα πρώτη φορά και ξεκίνησαν να τα αξιοποιούν και σήμερα είναι ίσως η πρώτη δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει το νησί. Στα Κύθυρα υπάρχουν 12 σηματοδοτημένα μονοπάτια, ένα δίκτυο μονοπατιών το οποίο ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δύο από τα μονοπάτια αυτά το 2019 έλαβαν την πιστοποίηση της πράσινης σημαίας της Ευρώπης. Επίσης, να σας πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, να σας πω ότι έχουμε και δύο ορειβατικά μονοπάτια, αναρχικά μονοπάτια, δύο φεράτα, τα οποία ξεκίνησαν και αυτά πέρυσι. Μάλιστα. Οι Γάλλοι έχουν αγαπήσει τα Κύθυρα και τα μονοπάτια, αυτές τις πεζοπορικές διαδρομές. Αυτό ήθελα. Η αγορά της Γαλλίας. Η αγορά της Γαλλίας και μάλιστα ταξιδεύουν συγκεκριμένα για να επισκεφθούν τα Κύθυρα και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία που θα τους προσφερθεί στο νησί, πέρα από τη φιλοξενία, τις ωραίες γεύσεις. Ακριβώς. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι ίσως τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, αυτό το ξεκίνησαν Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί ήταν αυτοί οι οποίοι ήρθαν πρώτη φορά και συνεχίζουν να έρχονται για να περπατούν στα μονοπάτια των Κυθύρων. Μάλιστα. Και σιγά σιγά αυτό έγινε ένας προορισμός της κεντρικής Ευρώπης. Η διαφορά των μονοπατιών των Κυθύρων σε σχέση με άλλα μονοπάτια είναι η εξής, ότι περπατώντας τα μονοπάτια των Κυθύρων, μπαίνεις μέσα στην ενδοχώρα. Τα Κύθυρα έχουν μια εκπληκτική ενδοχώρα. Μια ενδοχώρα που αξίζει κανείς να δει. Συναντάει κανείς δηλαδή κτίσματα αρχαία, ναούς. Και σημεία καταπράσινα με πηγές, με καταράκτες. Αυτή είναι η ομορφιά των μονοπατιών. Κύριε Γιαννιώτη, οι προκρατήσεις τι μαρτυρούν. Ξέρετε, έχει μπει μία σύγκριση με το 19, δηλαδή αν θα μπορέσουμε φέτος το 22 να πιάσουμε αριθμούς, νούμερα και ποσοστά του 19. Από τα δεδομένα τα οποία έχετε στα χέρια σας, τι προκύπτει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πριν τον πόλεμο ήμασταν σίγουροι με τα δεδομένα που είχαμε ότι θα ξεπεράσουν το 19 κατά πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι είχα αυτό. Το μόνο που θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και όπως και εσείς έχετε το πρόβλημα της βενζίνας κτλ. Αλλά εν τούτης βλέπω ένα Πάσχα πάρα πολύ δυνατό, με πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση. Ήδη τα δρομολόγια των κτίριων και των αεροπλάνων είναι γεμάτα από την Μεγάλη Τετάρτη και μια φράση για το καλοκαίρι πολύ καλή. Που αυτό μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο. Μάλιστα. Κύριε Γιαννιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή τουριστική σεζόν. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα δεδομένα λόγω και της ακρίβειας και του πολέμου, ίσως και της πανδημίας, μην το ξεχνάμε, τροποποιηθούν και αλλάξουν, αλλά υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Να είστε καλά. Ξέρετε. Βέβαια. Πείτε μας. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Μεγάλη σημασία σε ένα προορισμό είναι και οι άνθρωποι του. Σωστά. Δηλαδή, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν, έτσι ώστε να κατακτήσουν σε εισαγωγικά τους επισκέπτες και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι υπηρεσίες. Ακριβώς. Οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.